Ονομάζομαι Εύαν Σπυριατόπουλο. Είμαι, είμαι σενεργογράφο. Έχω γράψει πολλέ ταινίε κινούμενων σχεδίων, περισσότερε για τη Disney. Και τώρα πρόσφατα έχω γράψει τον Ηρακλή, το κυνηγό Η Μάχη του Χειμώνα και το Πεντάμορφο και το Τέρας που βγαίνει του χρόνου. You must εδώ. here. This castle is alive. που άφησα την Ελλάδα και ήρθα στην Αμερική είναι επειδή πάντοτε ήθελα να πω στον κινηματογράφο. Και αισθανόμουν ότι οι ευκαιρίε να μπει ένα καινούριο άνθρωπο χωρί διασυνδέσει στον χώρο κινηματογράφου στην Ελλάδα δεν υπήρχαν. Οπότε και επίση, βέβαια, η Αμερική, το Λο Άντζελ είναι η μέκα του κινηματογράφου. Οπότε ήθελα να ξεκινήσω εδώ πέρα, να μπω στα βαθιά. Και όταν ήρθα στην Αμερική, φίτησα ε, θεωρία κινηματογράφου. Μετά πήρα μεταπτυχιακό σε ενεργογραφία. Και το 95 μετακόμισα εδώ πέρα αποκλειστικά για να μπω στο σενάριο. Δεν είχα βλέψεις για ηθοποιό ή για σκηνοθέτηση ή για παραγωγό. Όταν πρώτο ήρθε εδώ πέρα το 95 και μέχρι το 2000, έπιασα ελάχιστε δουλειέ. Έκανα μερικέ ταινίε, α πούμε, για καλωδιακά κανάλια. Ε, όχι σημαντικέ και μάλιστα δεν βγήκαν και καλέ. Αυτό που με κράτησε είναι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα μου είχαν πει από την αρχή ότι Πετυχαίνει με πείσμα. Πετυχαίνει αν παραμείνει σε αυτό το επάγγελμα. Και ο, ότι στο πρώτο σου χρόνο έρχονται άλλοι χίλια άνθρωποι που θέλουν την ίδια δουλειά Και σιγά σιγά με το χρόνο φεύγουν οι περισσότεροι. Οπότε στο τέλο έχει μείνει μόνο εσύ. Το δεύτερο πράγμα που το θεωρούσα ο, ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η αντίδραση του κόσμου στα σενάρια μου ήταν πάντοτε πάρα πολύ θετική. Δηλαδή τα σενάρια μπορεί να μην πουλάγανε, μπορεί να μην έπιανα δουλειέ. Αλλά η αντιδράση των παραγωγών ήταν πάντοτε: Έχει ταλέντο, είσαι πολύ καλό. Απλώ χρειάζεται να έχει περισσότερη πείρα. Οπότε το δέχτηκα αυτό και αισθάνομαι ότι αν είχα ακούσει αντίθετα ή αν δεν είχα ακούσει καθόλου απαντήσει, μπορεί, μπορεί να μην είχα παραμείνει. Αλλά οπωσδήποτε οι, θετικοί, ε, οι θετικές ευλογίες και η θετική αντίδραση με, με κρατήσανε σε αυτό το επάγγελμα. Η συνεργασία με την Disney προέκυψε συγκεκριμένα το 2000. Είχα γράψει ένα πρωτότυπο σενάριο. Στην Αμερική λέγονται Unspec, επειδή τα γράφει με, προϋποθ... με την ελπίδα ότι κάποιο θα το αγοράσει. Και είχα γράψει μια ταινία Unspec. Και δεν ήταν κείμενο σχεδίων, δεν είχα καθόλου πλάνο να μπω στα κείμενα σχέδια. Αλλά ο τότε μάνατζερ μου το είχε στείλει στην, στο Disney TV για τηλεσυρά. Και του άρεσε πάρα πολύ, αλλά αισθανθήκαν ότι το σενάριο ήταν πάρα πολύ οπτικό, visual, και ότι ζωγράφιζε ωραίε εικόνε με λόγια. Και ότι αυτό ήταν αυτό που ψάχναν στου σενεογράφου για ταινίε κειμένων σχεδίων. Και το δώσανε στο division που λέγονταν Disney Toons, το οποίο έκανε κινημένα σχέδια. Και με φέρναν για ένα meeting το οποίο ήταν με 7 executives, οι οποίοι με ανακρίνανε βασικά. Ποιο είσαι, τι κάνει, τι έχει, δημιουργ... τι είσαι, έχει δημιουργήσει, ποιε είναι οι. Οι ελπίδε σου για το, την προποθέσει σου για το μέλλον και τέτοια πράγματα. Και με συμπαθήσανε και με βάλανε να γράψω το βιβλίο τη ζούγκλα νούμερο 2, κινουμένων σχεδίων. Και από εκεί πέρα αισθανθήκανε ότι έκανα καλή δουλειά και με κρατήσανε on staff, που σημαίνει ότι ήμουνα. Ε, δούλευα για την Disney ε, για 8 χρόνια με γραφείο στη Disney, και για 8 χρόνια ήμουνα στο, στο Disney Toons. Ε, συγκεκριμένα αφού, αφού λοιπόν ε, κατάφερα να γράψω δύο live action ταινίες, τον Ηρακλή και τον Κυνηγό, ε, αισθάνομαι ότι έκλεισα ένα κύκλο επειδή ξαναγύρισα στη Disney από που είχα φύγει το 2008 για να γράψω το live action version τη πεντάμορφη και το Τέρα. Και αυτό ήταν για μένα ένα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία επειδή δεν ήθελα με τίποτα να ξαναγράψω κινούμενα σχέδια. Όχι επειδή δεν μ' αρέσουν, τα λατρεύω, αλλά επειδή έχω δουλέψει τόσο σκληρά στο να ανταποφύγω και να ξεφύγω από αυτό το, από αυτό το ε, αυτό το κλουβί πάλι, που η Πεντάμπλος και το Τέρας ήταν το καλύτερο για μένα, επειδή ήταν live. Ήταν δηλαδή ένας γάμος μεταξύ της κλασικής άνοιμη ταινία και τώρα του live action. και ήταν μια επιστροφή στο σπίτι μου, ας πούμε. Και πιστεύω, έχοντας δει τη ταινία, πιστεύω ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία πάλι. Δεν γυρίζονται ταινία στην Ελλάδα. Για αρκετούς λόγους, δυστυχώς. Ε, αλλά θα τους, είναι ένα θέμα το οποίο το έχω σκεφτεί πολλέ φορέ, και ειλικρινά αυτή είναι μόνο η δικιά μου γνώμη. Ε, αυτό που θα πω. Ε, αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει θέληση. Ε, δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ ταλαντούχους ηθοποιούς. Έχουμε πάρα πολύ ταλαντούχους τεχνικούς, φωτογράφους από τους καλύτερους του κόσμου. Μουσικούς, σκηνογράφους, θρηματολόγους, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ε, δεν υπάρχει θέληση. Και δεν είναι μόνο θέληση, ας πούμε, μιας κυβέρνησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει με τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις τώρα. Ε, σε μια περίοδο 20 χρόνων, από τα τέλη δεκαετίας του 70. Ε, ο λόγο που δεν υπάρχει θέληση είναι εδώ είναι που γίνεται περίπλοκο το πράγμα. Γιατί από τη μια πλευρά ε, δεν νομίζω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει στην Ελλάδα τα οικονομικα οφέλη μια κινηματογραφική παραγωγή. Μια επιτυχημένη, τεράστια χολιγούριανη κινηματογραφική παραγωγή. Γιατί δεν είναι μόνο ότι το, ο τοπικό πληθυσμό όπου γυριστεί αυτή η ταινία θα δει χρήματα, είναι η διαφήμιση που θα κάνει αυτή η ταινία στη χώρα μα. Ε, η, δε, η δεύτερη, ε, 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 το δεύτερο πρόβλημα νομίζω όμως, ότι είναι μια σνομπαρία εναντίον επιτυχημένων χολιγουδιανών παραγωγών. Ε, για παράδειγμα, πιστεύω ότι υπάρχει ένα επίπεδο που αισθάνεται ότι μια, αν έρθει το πόλεμο στον να γυρίσει στην Ελλάδα, ε, θα, θα, φέρουν καπιταλισμό, θα φέρουν, ε, θα φέρουν πράγματα αμερικάνικα, το οποίο εμεί θεωρούμε ότι δεν είναι κουλτούρα, δεν είναι τέχνη, είναι πολυεμπορικό κτλ. Οπότε υπάρχει μια απομάκρυνση. Ε, υπάρχει ένα τρίτο λόγο για μένα. Φόβο. Ε, νομίζω ότι πραγματικά ε, και από την πλευρά τη κυβέρνηση και από την πλευρά των τεχνικών στην Ελλάδα μπορεί να μην το παραδέχονται, μπορεί να μην θέλουν να το πιστεύουν. Αλλά νομίζω υπάρχει ένα φόβο ότι αν γυριστεί μια υπεπραγωγή στην Ελλάδα και βγει σκάρτη, επειδή γίνει κάποια απεργία στη μέση των γυρισμάτων ή, γίνει κα... ή κάτι συμβεί και η ταινία Φουντάρι θα μα βγει το όνομα και θα είμαστε περίγελο του κόσμου. Και θα είμαστε. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να ελκύσει παραγωγέ. Πραγματικά δεν είναι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιο είναι να αποφασίσουν ότι όντω θέλουν να ελκύσουν παραγωγέ. Να έρθουν και να μιλήσουν στο ελληνικό προξενείο, μέσω του προξενείου να κλείσουν συναντήσει με τα στούντιο, να έχουν φέρει αυτό που λένε με μια βίβλο που να δείχνει πόσα στούντιο έχουμε, πόσου τεχνικού έχουμε με τα ρέζου ε, τι πανέμορφα τοπία έχουμε και διαφορετικά, δεν είναι μόνο τα νησιά. Έχουμε και τα βουνά, έχουμε, παιδι, έχουμε παιδιάδε. Ε, Όπω ξέρουμε, ο Αλέξανδρο και τρία ήταν να γυρίσουν στη Λάρισα. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά να χρησιμοποιήσουμε ένα βιβλίο, να το, να το παρουσιάσουμε στο Χόλιγου, να δείξουμε τι μπορούμε να προσφέρουμε μετά να κάνουμε πολύ καλά α, φορολογικά ε, φορολογικές ε, για να μπορέσει η ταινία να γυριστεί. Ε, όταν είχα μιλήσει για τον Ηρακλή, υπήρχαν άτομα τα οποία λέγανε «Α, το Hollywood θέλει φορολογικές επενδύσεις, οπότε δεν θα ξοδέψουν χρήματα εδώ». Ε, αυτό είναι μια νοησία. Επειδή αυτό που δεν συνειδητοποιεί ο κόσμο στο το λέει αυτό είναι ότι τα λεφτά που θα ξοδευτούν θα πάνε κατευθείαν στη τσέπη του τοπικού πληθυσμού. Ο τοπικό πληθυσμό μετά θα πληρώσει φόρου. Και έτσι θα βγάλει φόρου η κυβέρνηση. Οπότε όταν η κυβέρνηση μα διευκολύνει εμά μια κλιματογραφική ευκαιρία, χάνει η κυβέρνηση λίγα λεφτά, βγάζει ο τοπικό πληθυσμό λεφτά και μετά η κυβέρνηση τα παίρνει πίσω. Και έτσι λειτουργεί το σύστημα. Α, πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να φέρει κανείς ταινία στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι είναι πολύ δύσκολο λόγω της νοοτροπίας μας.